Πες η Αθάγια για την ΕΡΤ. Όμως πρώτα, και επειδή έχω διαβάσει και έχουμε συζητήσει ξανά στον αέρα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι μεγάλη τιμή που είναι κοντά μας, τον κύριο Γιώργο Κογιάννη, τον συνάδελφο. Κύριε Κογιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εσείς δεν έχετε κρυφτεί, κύριε Κογιάννη. Έχετε μιλήσει με διευθύνσεις και ονόματα για το τι συνέβαινε στην ΕΡΤ και για τις ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης. Νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε πρέπει να λέμε αλήθειες και οι αλήθειες, αν δεν περιέχουν διευθύνσεις και ονόματα, δεν είναι αλήθειες, είναι κρυφτούλοι. Πάμε λίγο στο Εγώ έχω μάθει τη ζωή μου να λέω αλήθειες και ονόματα. Ο καθένας μας λέει, εγώ θέλω να ο καθένας μας λέει τη δική του αλήθεια και το λέω αυτό όχι για την ισορροπία των λόγων, αλλά νομίζω ότι είναι τίμιο. Έτσι, γιατί μπορεί να μας ακούει κάποιος να λέει ο Κογιάννης ή ο Καραμέρος έχουν άδικο. Σύμφωνοι, όταν τη λέμε επωνύμως και ο άλλος επίσης επωνύμως απαντάει, λοιπόν, υποστηρίζει όσα υποστηρίζει, ναι, βεβαίως εκεί μπορούμε να κάνουμε συζήτηση επί μια συγκεκριμένη βάση. Όταν ο ένας μιλάει επωνύμως και ο άλλος μιλάει με ψευδόνυμο, όχι, εκεί κάπου πάσχει. Λοιπόν, κύριε Κογιάννη, ξέρετε καλύτερα από μένα το ρεπορτάζ, είμαι σίγουρος. Αυτό που εγώ έχω καταλάβει και νομίζω ότι είναι το απλό για τον κόσμο είναι ότι είχαμε μια σύσκεψη χτες στο Μαξίμου. Μεσολαβεί ένα 24ωρο, μάλλον 2-24ωρα μέχρι την επόμενη, την Τετάρτη, πάλι στο Μαξίμου. Και σε αυτό το 48ωρο περιμένει το Πασό και η Δημάρ να ανοίξει η ΕΡΤ για να κάτσουν στο τραπέζι. Τι γίνεται τώρα, έτσι, λοιπόν. Αυτά λέει η λογική, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, εμείς ως δημοσιογράφοι και όλο το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό της ΕΡΤ είμαστε κανονικά στη θέση μας και είμαστε πάντα κανονικά στη θέση μας. Δηλαδή, ανεξαρτήτως των αποφάσεων και εκπέμπαμε πρόγραμμα. Σήμερα το έχουμε συστηματοποιήσει λίγο περισσότερο, αν θέλετε, σε σχέση με το πρόγραμμα. Μάλλον το έχουμε προσαρμόσει στο πρόγραμμα που εκπέμπαμε κανονικά πριν από όλη αυτή την περιπέτεια. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Το δικαστήριο διάταξε να ανοίξουν οι πομπή. Δεν βλέπετε να εκπέμπεται πρόγραμμα. Το Υπουργείο Οικονομικών παίζει ένα κρυφτούλι. Πότε υποστηρίζει ότι δεν έχω πάρει καθαρογραμμένη την απόφαση, ενώ ο Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών που αναζητήθηκε χθες το βράδυ για να ζητήσει να απαιτήσει το άνοιγμα των πομπών, απάντησε ότι εγώ είμαι στην Αργολίδα. Ξέρετε, είχε διατελέσει νομάρχης Αργολίδας στο παρελθόν. Ο κύριος Αραβάκος είναι, λέτε. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, Δημήτρης Αραβάκος, όχι ο ποδοσφαιριστής. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα προσόντα του βάσει των οποίων διορίστηκε Γενικός Διευθυντής. Λέει, εγώ είμαι στην Αργολίδα και ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία κάνει άλλη ανάγνωση της απόφασης, οπότε δεν μπλέκω. Γνωρίζω επίσης ότι οι νομικοί σύμβουλοι επικοινώνησαν με τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικού και του είπαν ότι ξέρετε, πρέπει να φροντίσετε να μπει στο δοσία των συναδέλφων, γιατί η απόφαση λέει ότι λειτουργεί η ΕΡΤ κανονικά και θα έχετε πρόβλημα από την, αν κάποιος σας καταγγείλει στην επιθεώρηση εργασίας. Εκείνος άρχισε να τα μασάει και λέγω, μα μου δεν ξέρω να δω να συνεννοηθώ. Η ουσία όμως είναι ότι δεν έχουν ανοίξει οι υποποί, δεν εκπέμπεται το σήμα της ΕΡΤ, άρα είναι άνευ αντικειμένου η απόφαση του ΣΤΕ και αν θέλετε και η υποχώρηση, η παναχώρηση των δύο εταίρων στην κυβέρνηση, των κυρίων Βενιζέλου και Κουβέλη. Λοιπόν, η χθεσινή δήλωση του κυρίου Στουρνάρα, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το ύφος, ήταν ακριβώς το ναπολεόντιο ύφος του Σίμου και Δίκογλου, ο οποίος βγήκε και είπε, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η ΕΡΤ κλείνει. Γι' αυτό όμως, ξέρετε, μην μπλέξουμε σε τέτοια τέτοια νομικά, γιατί η απόφαση του ΣΤΕ είναι τέτοια που ο καθένας τη διαβάζει όπως θέλει και βολεύεται όπως θέλει. Πυθία. Όμως Γιώργο, να πω κάτι. Τα τείχη θα σώσουν την Αθήνα. Έτσι. Μπράβο, να πω κάτι. Σήμερα το απόγευμα στη Βουλή συζητείται μια τροπολογία του ΚΚΕ. Αλήθεια, το λέω η οποία ζητά να ακυρωθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Εάν λοιπόν θέλει η Δημάρ και το ΠΑΣΟΚ να μην προχωρήσει αυτό το μέτρο και στη συνέχεια στην πορεία να δουν τι μπορεί να γίνει με την ΕΡΤ, πώς μπορεί να διοργανωθεί κλπ. Ας ψηφίσουν την τροπολογία αυτή για να ακυρωθεί και να μην μπαίνουμε στα οικονομικά τερτύπια των δικαστηρίων κλπ. Ξέρεις ποιο θα είναι το επιχείρημα, Γιώργο? Θα πούνε ότι δεν θέλουμε να ακυρωθεί, γιατί το ότι οι υπουργοί μπορεί να καταργούν ΔΕΚΟ δεν θα αφορά μόνο την ΕΡΤ, αλλά και τον οργανισμό Κοπαίδας και το Ίδρυμα Κολοκοτρώνη. Ξέρεις το. Καλά, μπορούν να πούνε να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην ΕΡΤ και μόνον. Αυτό και να σου πω και κάτι, Γιώργο. Χτες, μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ο κύριος Σαμαράς
το τραπέζι των αρχηγών. Ήταν να διοριστεί, λέει. Μάλιστα, πρότεινε από το Πασό και από τη Δημάρ, υφυπουργός αφαιρεί να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα της ΕΡΤ από το Σήμο και Δίκογλου, να οριστεί υφυπουργός προερχόμενος είτε από το Πασό και από τη Δημάρ, που να ασχοληθεί με την ΕΡΤ. Ήταν στο σχέδιο εμένα των 9 σημείων. Ναι, εμένα ως δημοσιογράφο θα με επιλέξει ο τάδε υφυπουργός. Δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, δηλαδή ακόμα και αν τα δούμε διοντολογικά, δηλαδή εμείς ως δημοσιογράφοι από πλευράς διοντολογίας πρέπει να εξαγριωθούμε με τέτοιες σκέψεις. Καλά, μέχρι τώρα συνέβαινε άτυπα βέβαια, Γιώργο, δεν συνέβαινε άτυπα. Τώρα απλά είναι ντροπή να το λένε και δημόσια, ας πούμε. Γιώργο, εδώ θα είναι με τη βούλα, με τη βούλα αυτό, ο οποίος θα αποφασίσει ποιοι τεχνικοί. Και η τεχνική θα διορθώσει. Πάντως, εγώ εντυπωσιάζομαι από αυτό που λες. Θα υπάγεται η έρτη κυβέρνηση, ας πούμε. Εντυπωσιάζομαι και για το προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών και για το θέμα της μισθοδοσίας. Φαίνεται ότι αυτό που λέει ο κ. Σαμαράς ως βαθύ κράτος στην ΕΡΤ είναι αυτό το οποίο. Αυτό που χρησιμοποιεί το κράτος για να κρατήσει το μαύρο. Δηλαδή, είναι από τη μία μεριά εργαζόμενοι και από την άλλη αυτοί που διοικούν και έχουν ομφάλιο λόρο με την, κρατική, με την κυβέρνηση. Ακριβώς. Εδώ το πρόβλημά μας πάντα, Γιώργο, ήταν ότι οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις διόριζαν τις διοικήσεις. Και οι διοικήσεις λειτουργούσαν με βάση το συμφέρον της κυβέρνησης και όχι με βάση το συμφέρον της δημόσιας ενημέρωσης. Εδώ είναι το τραγικό, δηλαδή. Και θα το ξαναπώ, αν θέλετε, ο καθένας μπορεί να το αμφισβητήσει, ότι μόνο 2 χρόνια καταφέραμε και απεκλωβιστήκαμε από αυτή τη σχέση. Είτε γιατί βοήθησε η συγκυρία, είτε γιατί εμείς είχαμε αναλάβει τα διευθυντικά πόστα άνθρωποι που ερχόμαστε μέσα από την ΕΡΤ, είτε γιατί, αν θέλετε, μετά την παρέτηση Παπανδρέου σχηματίστηκαν κάποιες κυβερνήσεις που δεν ήταν αμιγώς κομματικές. Ναι. Λοιπόν, και μπορέσαμε να δουλέψουμε και αποδείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς, τι μπορεί να κάνει και η ΕΡΤ. Ήρθαν και τα κατέστρεψαν όλα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι θα σε ενοχλήσουμε και το βράδυ στο δελτίο του GR. Τη διάθεση. Και θα σε παρακαλούσα.